Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο παντακού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέ τη ασούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Περάσαμε τις εορτές των Χριστουγέννων. Είναι μια γιορτή η οποία τιμά όλο το 12ήμερο, το εορταστικό, που το κύριο πρόσωπο είναι επάνω στο Χριστό μας. Επάνω στο Χριστό μας και επάνω στην Παναγία. Και στο τρίτο πρόσωπο είναι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Τα τρία αυτά σημαντικά πρόσωπα, τα οποία έπαιξαν, θα λέγαμε, μεγάλο ρόλο στη σωτηρία μας. Ο μένος πρόδρομος είναι εκείνος ο οποίος δείχνει με το δάχτυλό του τον Χριστό και λέγει «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». «Είδα», λέει, «το πνεύμα του Άγιον να κάθεται επί της κεφαλής αυτού και αυτός είναι». Μας δείχνει λοιπόν και το δάχτυλό του αυτό σώζεται του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και αν ενθυμούμε καλά βρίσκεται στη μονή του Βαρδοπεδίου, Διονυσίου, στη μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Ευρίσκεται το δάχτυλο, το οποίο δάχτυλο έδειξε τον Χριστό μας. Το επόμενο πρόσωπο, το οποίο παίζει ρόλο σημαντικό στη σωτηρία, είναι η Παναγία μας, η οποία γεννά τον Κύριό μας, και τον γεννά κατά υπερφυσικό τρόπο, χωρίς να γνωρίσει σύζυγο, χωρίς να γνωρίσει άντρα. Παρθένος ήταν, έμεινε και παρέμεινε. Και το σημαντικό πρόσωπο των Χριστουγέννων είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, ο οποίος έρχεται για να σώσει το γένος των ανθρώπων. Έρχεται για να μας επαναφέρει στην τάξη. Έρχεται για να μας επαναφέρει εκεί που ήμασταν. Έρχεται ώστε να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει, να μας συνδράμει, να μας λυτρώσει, να μας σώσει από το χάος το οποίο είχαμε κατρακυλήσει. Σαν ανθρωπότητα, την ημέρα που ο άνθρωπος βγήκε μέσα από τον Παράδεισο, πραγματικά καταστράφηκε, χάθηκε. Αρχίνησε μέρα με την ημέρα να λιώνεται, μέχρι ότου έφτασε στο βαθύ κατρακύλισμα των ημερών μας. Έχασε όλη την έγκλη και την ομορφιά του Παραδείσου. Έχασε ό,τι πιο υπέροχο ζούσε. Τη συνύπαρξή του μαζί με τον Θεό. Το ότι συνομιλούσε με τον Θεό. Είχε άμεση επαφή με τον Θεό. Ζούσε μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Ζούσε μέσα στο χώρο όπου θα μπορούσε να κατακτήσει την αθανασία. Πλάστηκε για να γίνει αθάνατος. Αλλά όμως είχε και τη δυνατότητα να οδηγηθεί προς το θάνατο. Αυτό εξαρτιόταν από τον ίδιο. Από την προαίρεσή του, τη βούλησή του, από το τι θα έκανε ο ίδιος, αν θα γινόταν υπάκουος στο Θεό ή όχι. Αν θα έκανε το θέλημα του Θεού, το οποίο ήταν να μην φας από αυτό το δέντρο, που όπως έχω επαναλάβει, οι Άγιοι Πατέρες μας ομιλούν ότι ήταν το σίκο το φρούτο αυτό το οποίο έφαγε ο άνθρωπος, και όχι μήλο, όπως έχει
επικρατήσει να λέγεται. Και γι' αυτό θα δείτε ότι και τη σωτηρία μας την ξεκινάει με το ξέραμα της του δέντρου της οικιάς, το οποίο έγινε αιτία της πτώσεώς μας. Φυσικά το δέντρο αυτό συμβολίζει και τον Ισραήλ. Αλλά από εκεί όμως ξεκινά και η σωτηρία μας, πάλι με τη Σταύρωσή του, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, να μην φάει. Εμείς κάναμε το δικό μας το θέλημα, το δικό μας το θέλω, με αποτέλεσμα να εκδιωχθούμε του Παραδείσου. Ο άνθρωπος παραμένει πάνω στη γη. Παραμένει πάνω στη γη με μία σκοπιμότητα. Να εκπαιδευτεί, να μάθει, να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η ύπαρξη, το σκοπός της ύπαρξεώς του. Να εναρμονιστεί με το θέλημα του Θεού. Διότι, όπως λέμε στο Πάτερ ημών, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Το θέλημά του στα ουράνια είναι εναρμονισμένο όλη η φύση, όλες οι αόρατες και ορατές δυνάμεις. Πλην του τάγματος του αιωσφόρου, όλα τα υπόλοιπα, υλικά και πνευματικά, πειθαρχούν και υπακούν στο Χριστό. Κάνουν μια πλήρη υπακοή. Μια πλήρη υπακοή. Εμείς και ο διάβολος παρουσιάσαμε το δικό μας θέλω, το δικό μας εγώ και κάναμε τη δική μας ανταρσία. Ο διάβολος για αυτό που έκανε καταδικάστηκε αιώνια. Τελείωσε το σενάριο και το έργο με το διάβολο. Έμεινε το σενάριο και το έργο με τον άνθρωπο, τον οποίον άφησε επάνω στη γη και τον αφήνει και αφήνει τον κάθε άνθρωπο με μία σκοπιμότητα. Να μάθει αυτός ο άνθρωπος να κάνει το θέλημα του Θεού. Ώστε όταν μάθει να το κάνει, όταν μάθει να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε πλέον είναι έτοιμος, τότε πλέον είναι όριμος, τότε πλέον είναι δεκτός ξανά μέσα στον Παράδεισο. Γιατί γι' αυτό το λόγο εκβλήθηκε εκ του Παραδείσου. Πετάχτηκε έξω από τον Παράδεισο, διότι δεν έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Και γι' αυτό εξωστρακίστηκε του Παραδείσου. Διότι αυτό έγινε αιτία να χαλάσει ο Παράδεισος. Έκανε το δικό του. Άρα δεν είναι δυνατόν να ξαναφύσει τον άνθρωπο, να επιστρέψει μέσα στο χώρο της βασιλείας του, μέσα στο χώρο του Παραδείσου, να ξαναεπιστρέψει ο άνθρωπος, κάνοντας πάλι το δικό του, το δικό του το θέλημα. Γιατί αν τον αφήσει να μπει, αφού κάνει το δικό του το θέλημα, αν του το επιτρέψει και μπει μέσα, δεν υπάρχει λόγος τότε που τον έβγαλε. Δηλαδή όλοι θα αναρωτηθούν και γιατί τότε εκδίωξε τον Αδάμ και την Εύα. Άρα στον Παράδεισο εισέρχεται ο άνθρωπος που εναρμονίζει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Και όχι εναρμονίζουμε το θέλημα του Θεού με το δικό μας το θέλημα. Άρα πρέπει να εναρμονίσουμε τη ζωή μας και να ζούμε σύμφωνα με όπως θέλει εκείνος. Για να γίνουμε λαός περιούσιος, να γίνουμε λαός εκλεκτός του, να γίνουμε παιδιά δικά του. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο μας ξεχωρίζει, το οποίο μας διακρίνει, ότι οι χριστιανοί είναι εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται στη ζωή τους για να μπορέσουν να εφαρμόσουν και να ζήσουν το θέλημά του. Το πετυχαίνουν πάντοτε? Όχι. Γι' αυτό λέμε έχουμε πτώσεις. Αλλά υπάρχει μετάνοια. Αυτό που δεν έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Ιδιαίτερα ο Αδάμ που ήταν ο πρώτος πλαστής εκ των χειρών του Θεού, με το που τον ρώτησε Αδάμ τι έγινε, γιατί παιδάκι μου, εκείνος αυτομάτως πέταξε τον μπαλάκι, αποποιήθηκε της ευθύνης
Και αντί να πέσει στα γόνατα και να πει Θεέ μου, συγχώραμε. Λάθος έκανα. Αντιθέτως λέει, δεν φταίω εγώ, η Εύα την οποία εσύ μου έδωσες. Ευθέως προσβάλλει τον ίδιο το Θεό. Δεν φταίω εγώ, αλλά η Εύα φταίει. Αλλά μην ξεχνάς, εσύ η αιτία του κακού, γιατί εσύ μου την έδωσες. Αυτό γυρίζει και είπε στο Θεό. Καταλαβαίνετε, είναι φτάνει τα όρια της βλασφημίας. Αντί να ζητήσει μία συγγνώμη, αντί να πέσει στα γόνατα, δεν το κάνει, αλλά αντιθέτως επιρρύπτει ευθύνες στο Θεό και στην Εύα. Αυτό κόστησε και την έξουση. Άρα κι αν είχε γίνει πτώση και ζητούσε ο άνθρωπος μία συγχώρηση, δεν θα απομακρυνόταν από τον παράδεισο. Του δόθηκε η ευκαιρία της μετανοίας. Γι' αυτό τον ρώτησε ο Θεός γιατί. Για να πει λάθος μου, συγχώρεσέ με Κύριε. Να μην αρχίσει να λέει χίλιες άλλες δικαιολογίες. Έκανα λάθος. Συγχώρεσέ με. Δεν αποδέχεται ο εγωισμός του ανθρώπου. Δεν το αποδέχεται. Και προσπαθεί μάλιστα να πετάξει και τις ευθύνες επάνω στην Εύα και επάνω στον Θεό. Έτσι λοιπόν τον εκδιώχνει εκ του παραδείσου, τον εκδιώκει εκ του παραδείσου. Τον αφήνει πάνω στη γη ώστε να μάθει να εναρμονίσει το θέλημά του. Με το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, απαρνησάς το εαυτόν και ακολουθεί τον. Δηλαδή, ξεχάστε, αν θέλετε ο Χριστός, όπως είπε, όποιος θέλει να με ακολουθεί. Για να ξανατουδείξω πού είναι ο δρόμος για τον παράδεισο. Για να του ξαναδείξω πώς θα μπει μες στον παράδεισο. Ας ξεχάσει αυτός ο άνθρωπος το δικό του το θέλημα. Απαρνησάς το εαυτό. Εγώ θα σας δείχνω. Αλλά ξεχάστε το δικό σας το θέλημα. Μην ξανακάνετε τα δικά σας. Γιατί δεν σαν να βρισκόμαστε σε μία έρμο, την έρμο Σαχάρα, και ο οδηγός να μας λέει, ακολουθήστε με, εγώ θα σας βγάλω από την έρημο. Θα σας ξαναπάω στην πηγή του ύδατος. Θα σας ξαναφέρω στην πόλη της σωτηρίας. Μην ξανακάνετε το δικό σας και φεύγετε δεξιά και αριστερά. Θα σας χάσω πάλι. Μόνο να ακολουθήστε με. Μην ξανακάνετε το δικό σας. Αυτό λέει ο Χριστός όταν λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Φανταστείτε ένα πλήθος ανθρώπων μέσα σε μια έρημο που έχει χαθεί πλέον, δεν ξέρει προς τα που να στρέψει και προς τα που να πάει, άρα το μόνο που τον αναμένει και τον περιμένει είναι ο θάνατος μέσα στην καυτή έρημο, και έρχεται ο οδηγός, έρχεται ο σωτήρας και σου λέει ακολούθημη, αλλά ξέχνα να κάνετε ξανά το δικό σας. Μόνο θα με ακολουθείτε. Μην κάνετε στη διαδρομή το δικό σας. Θα ξανακατείτε, θα πελαγοδρομήσετε. Και μας δείχνει το δρόμο της σωτηρίας. Και γιατί το λέει μην κάνετε το δικό σας, γιατί πάλι θα καθείτε. Και αντί εμείς, όταν κάνουμε λάθος, να ζητήσουμε μια συγχώρεση από το Θεό. Δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Και σήμερα βλέπετε, μόνο οι χριστιανοί αυτοί και όσοι αγωνίζονται να έχουν ταπεινό φρόνημα, να είναι ταπεινωμένοι, εύκολα ζητάνε το συγγνώμη. Εύκολα σκύβουνε. Γιατί ξέρουμε πόσο μεγάλη αξία έχει η συγγνώμη απέναντι στα μάτια του Θεού. Και όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά να καταλάβω ότι κάνω λάθος. Και εύκολα η συγγνώμη ανοίγει πάλι την πόρτα του παραδείσου. Άρα και εμείς στον δρόμο μας μπορεί να έχουμε πτώσεις, όμως αυτή τη συγγνώμη που δεν είπε ο Αδάμ και η Εύα, εμείς δεν είμαστε πρόθυμοι πάντοτε απέναντι στο Θεό να τη λέμε, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε το δρόμο. Να έχουμε εύκολα τα δάκρυα της μετανοίας, να έχουμε εύκολα το δρόμο της εξομολογήσεως, εύκολο το δρόμο της σωτηρίας μας. Να μπορούμε να τον περνάμε ακολουθώντας τον Χριστό πάντοτε. Είναι ο μόνος οδηγός που μπορεί να μας σώσει.
Άρα μόνο εναρμονίζοντας το θέλημά μας με το θέλημα του οδηγού, με αυτό που μας λέει ο οδηγός μας, μπορούμε να σωθούμε. Και φυσικά, όπως έχουμε πει και σε άλλες ομιλίες και σε άλλες συνάξεις, οι δρόμοι που επέδειξε, τα οχήματα της σωτηρίας που επέδειξε, που πρέπει να μπούμε, είναι δύο. Ο γάμος και ο μοναχισμός. Είναι δύο οι δρόμοι της σωτηρίας. Ο ένας δρόμος είναι το μυστήριο του γάμου, που όταν προσέξεις με ασφάλεια μπορεί να σε οδηγήσει στη σωτηρία σου. Είναι το όχημα αυτό που με ασφάλεια σε οδηγεί στη σωτηρία σου. Και το δεύτερο μυστήριο είναι το μυστήριο του μοναχισμού, το οποίο επιλέξαμε εμείς, και πάλι με ασφάλεια και αυτό μπορεί να σε οδηγήσει στη σωτηρία σου. Και αυτό γιατί? Διότι μέσα σε αυτούς τους δύο χώρους υπάρχει η ασφάλεια, διότι δεν μπορεί να περάσει το εγώ του ανθρώπου. Άνθρωπος παντρεμένος, ο οποίος θα πάει να περάσει το εγώ του, θα διαλύσει την οικογένειά του. Δεν θα βιώσει την ευτυχία, δεν θα βιώσει τη χαρά, εάν προσπαθήσει ο ένας να επιβάλλει το εγώ του επάνω στον άλλον ή το θέλημά του. Θα πρέπει να θυμάται το εμείς, την ταπείνωση και να σκύβει το κεφάλι. Με ταπείνωση. Η δάμος δεν επιβιώνει μες στο γάμο. Γιατί είναι δρόμος ταπεινώσεως. Είναι δρόμος υπακοής. Διότι και ο γάμος, το μυστήριο του γάμου, η οικογένεια, είναι στην ουσία ένα μικρό μοναστήρι. Τα μοναστήρια δεν είναι ανάγκη να έχουν μεγάλες συνοδείες, 10, 20, 30 καλογύρους, ή 50 ή 100. Τα μοναστήρια είναι και με 3 καλογύρους, είναι και με 5 καλογύρους, και με 7 καλογύρους. Ένα μικρό μοναστήρι είναι και η οικογένεια, η οποία εφαρμόζει το θέλημα του Θεού και κάνει υπακοή η οικογένεια στο θέλημα του Θεού και δεν κάνει ο καθένας το δικό του, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός, αν το εφαρμόσουμε στην οικογένεια, κάνοντας υπακοή, αυτομάτως αυτή η οικογένεια σώζεται. Αυτή η οικογένεια βρίσκει τον δρόμο της σωτηρίας. Αν πάει να κάνει ο καθένας μέσα εκεί το δικό του, πάει τη διέλυση. Το ίδιο ισχύει για το άλλο το όχημα, που είναι ο μοναχισμός. Και εκεί πάλι, μια οικογένεια είναι ο μοναχισμός, ένα μοναστήρι είναι και ο μοναχισμός. Όπου πάλι ισχύει το εμείς, πάλι ισχύει η υπακοή, πάλι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το δικό του. Άρα εκπαιδεύεται και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση εκπαιδεύεται για να μάθει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και να μάθει να το εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Να εναρμονίσει τον εαυτό του με το θέλημα του Θεού. Και μέσα στην οικογένεια ο ένας βοηθάει τον άλλον, γι' αυτό δίδεται βοηθός, όπως ονομάζει τη γυναίκα ο Απόστολος, και το Ευαγγέλιο είναι ένας βοηθός που βοηθάει ο ένας τον άλλον, ο μύος μέσα στο μοναστήρι, ο ηγούμενος βοηθάει, καθοδηγεί, αλλά και οι άλλοι αδελφοί, ο ένας βοηθάει τον άλλον, ώστε όλοι μαζί να πορεύονται προς αυτόν τον δρόμο. Να μην κάνει το ίδιο θέλημα, αλλά το θέλημα που θέλει ο Θεός. Γιατί είναι δύο δρόμοι ασφαλούς σωτηρίας. Τώρα, αν ο καθένας, την ώρα που τρέχει το αυτοκίνητο, ανοίξει την πόρτα από την οικογένεια και πέσει κάτω, ή ανοίξει ο άλλος από το αεροπλάνο την πόρτα και τη δείξει, αυτό είναι δικιά του δουλειά. Αυτό είναι δικό του λάθος. Αυτό θα κάνει πλέον το δικό του. Εξωστρακίζεται μόνος του εκείνος. Εξωστρακίζεται μόνος του. Έχει λοιπόν ο άνθρωπος και πρέπει να εναρμονίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού μέσα από αυτά τα δύο οχήματα που καλείται, τα οποία θα τον μεταβιβάσουν, θα τον επιστρέψουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα τον ξαναβάλουν στο Παράδεισο αυτά τα δύο οχήματα. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Η τρίτη δρόμη δεν είναι ασφαλής. Γι' αυτό μίλησα ότι με ασφάλεια μέσα από αυτούς τους δύο δρόμους πας. Πας με ασφάλεια.
Στην Κρήτη πας με δύο τρόπους. Με το αεροπλάνο ή με το καράβι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πας. Πας και πάνω σε μία βάρκα. Αν το επιτρέψει ο καιρός, δεν είναι ασφαλές όμως το μέσον μεταφοράς. Μπορεί να πας με ένα φουσκωτό. Αν έχει καλό καιρό μπορεί να φτάσεις. Μπορεί να φτάσεις. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Μπορεί να πας κολυμπώντας. Να φύγεις από τον Πειραιά κολυμπώντας και να πας κλασικά. Μπορεί να φτάσεις. Αν δεν σε έχει φάει καρκαρία στον δρόμο. Γι' αυτό λέμε δεν είναι με ασφάλεια. Δεν είναι δρόμοι με ασφάλεια. Εκεί αρχίζεις και παίζεις. Και παίζεις τι, με τη σωτηρία σου. Γι' αυτό η Εκκλησία καθιέρωσε δύο οχήματα, αυτά τα δύο μυστήρια, το μυστήριο του γάμου και το μυστήριο του μοναχισμού, που είναι δρόμοι ασφαλείς. Οχήματα μάλλον με ασφάλεια που σε οδηγούν. Έρχεται λοιπόν αυτές τις ημέρες και κάθε χρόνο η Εκκλησία μας υπενθυμίζει αυτό το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού μας, ότι έρχεται δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος μας, ο οποίος γίνεται οδηγός μας για να μας αρπάξει μέσα από την έρημο και να μας οδηγήσει κάνοντάς του υπακοή, να μας καθοδηγήσει προς τη σωτηρία μας. Να μας καθοδηγήσει προς τη σωτηρία μας. Και όπως έχω πει αλλού, αυτό είναι και το χρέος των κληρικών, το χρέος μιας ηγουμένης, το χρέος ενός ηγουμένου, το χρέος του γέροντα. Ο κληρικός επί των τράχυλών του φοράει το πετραχύλι και όπως ο οδηγός ενός πούλμαν έχει πάρει στο λαιμό του 50 ψυχές και οφείλει αυτός ο άνθρωπος να οδηγήσει αυτές τις ψυχές στον προορισμό που τις έχει να τις πάρει, εκεί που πρέπει να τις πάρει ο οδηγός του πούλμαν, έχει πάρει 50 ψυχές μες στο πούλμαν και πρέπει να τις φτάσει στον προορισμό τους. Ο εκελήμωνο αν δεν τους φτάσει είναι υπόδικος. Ο εκελήμωνο εάν το εκτροχιαστεί το πούλμαν. Ο εκελήμωνο αν το χτυπήσει κάποιος άνθρωπος μέσα στο πούλμαν, τον οδηγό θα τραβάνε. Γιατί αυτός είναι και υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο. Έχει πάρει στο λαιμό του 50 ψυχές. Το ίδιο και ο ιερέας έχει πάρει στο λαιμό του τις ψυχές των ενωρητών. Είναι μέσα στο όχημα που λέγεται ναός, που λέγεται εκκλησία. Ο ίδιος μπροστά στο ιερό γίνεται οδηγός. Πιδάλιο στα χέρια του, τιμώνει το Ευαγγέλιο. Και καλείται αυτός να οδηγήσει το λαό του Θεού προς το δρόμο. Το όχημα να το οδηγήσει προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Και γι' αυτό φοράει το επιτραχύλιο. Επί των τράχυλών του έχει τις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Και οι ψυχές αυτές, πως ξέρετε και το έχουμε πει, είναι τα κρόσια στο τετραχύλι του ιερέως. Αυτές οι ψυχές κρέμονται πάνω στο λαιμό του. Και γι' αυτό το πετραχύλι πιάνει επί τον τράχυλο. Και μόνο στο τράχυλο. Δεν πιάνει στο υπόλοιπο σώμα. Πιάνει μόνο, δεν πιάνει στους ώμους. Πιάνει μόνο στο τράχυλο. Για να σου θυμίζει ότι τους έχεις πάρει στο λαιμό σου. Και πρέπει να τους οδηγήσεις με ασφάλεια. Το ίδιο πράγμα έχει αναλάβει ο γέροντας, ο ηγούμενος, η ηγουμένη να καθοδηγήσει, γι' αυτό λέγεται καθηγούμενος, καθηγουμένη, γιατί καθοδηγεί τις ψυχές για τη σωτηρία. Αλλά αυτοί που καθοδηγούνται πρέπει να κάνουν υπακοή. Πρέπει να εναρμονίσουν και να βγάλουν το δικό τους το θέλημα και να υπακούνε, γιατί εάν μέσα στο πούλμαν πάει και πατήσει το κουμπί ο επιβάτης και ενώ τρέχει το πούλμαν ανοίξει και επιδείξει κάτω την πόρτα, γιατί έτσι του ήρθε,
ή έτσι θέλει να κάνει, εκεί έχουμε αυτοκτονία. Και φυσικά εκεί δεν ευθύνεται ο οδηγός, ο οποίος είχε καθοδηγήσει και είχε πει στους πουλματζίδες τι πρέπει να κάνουν, στους επιβάτες του πούλματ το τι πρέπει να κάνουν. Εκεί πλέον είναι δική, αναλαμβάνει ο καθένας την ευθύνη του πλέον, σε αυτή την περίπτωση. Έτσι έρχεται λοιπόν ο Χριστός, ο οποίος μας καθοδηγεί. Έχει τον κληρικό ο οποίος καθοδηγεί και είναι υπεύθυνος. Δεν είναι μόνο για μια λειτουργία και έναν εσπερινό ο ιερέας. Να έχει κάνει μια γιορτή, μια πανήγυρη και τα Σαββατοκύριακα. Το ίδιο και ο ηγούμενος. Και είναι η ανασχόλησή του να καθοδηγεί πού? Στην ένωση και στην υπακοή του ανθρώπου, της ψυχής που έχει να αποθέσει στα χέρια του που του είχε να αποτεθεί η ψυχή, να την οδηγήσει στον παράδεισο. Αυτό που θα να κάνει και ο Χριστός μας. Και ακολουθώντας τον Χριστό, μιμούμενος τον Χριστό, ακολουθεί και πορεύεται και αυτός αυτή την πορεία. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Αυτό ακριβώς έρχεται και μας το θυμίζει κάθε χρόνο η Εκκλησία μας εορτάζοντας τη γέννηση. Και γι' αυτό όλο το χρόνο ο εορταστικός κύκλος που κάνουμε αυτή τη σκοπιμότητα έχει. Να μας υπενθυμίζει τα γεγονότα αυτά ώστε με σκοπό τη σωτηρία μας. Να μην ξεχνάμε, γιατί υπάρχει ο διάβολος απ' την άλλη, ο οποίος ανά πάσα στιγμή, είτε λόγω νεότητος, είτε λόγω χιλίων άλλων πραγμάτων και γήινων μεριμνών, τι κάνει? Δεν αφήνει τον άνθρωπο να σκεφτεί τη σωτηρία του. Ε, καλά, δεν πειράζει, ας το και αύριο. Ό,τι είναι για τη σωτηρία μας, εάν δείτε, ο διάβολος το αφήνει για αύριο. Ό,τι είναι για την κοιλιά μας, το αφήνει και σήμερα. Το αφήνει και σήμερα.